Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημερίζουμε την κυρία Θεοχάρη. Κυρία Θεοχάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νασούλη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε νομίζω αυτό το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας τελικά και όχι απλά ένα τυχαίο γεγονός που έρχεται να αναστατώσει έτσι ένα ήρεμο και ωραίο και όμορφο κλίμα που μπορεί να υπάρχει στις γιορτές. Δεν ξέρω αν είναι αποκλειστικά καστοριανό προνόμιο αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει και αλλού, λογικά θα συμβαίνει. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε γιατί συμβαίνει όμως και τι είναι αυτό. Δυστυχώς, που οδηγεί αυτά τα χέρια, τα πόδια, το μυαλό να προβεί σε αυτές τις καταστροφές. Κύριε Νατσούλη, είμαστε πραγματικά λυπημένοι και βαθύτατα προβληματισμένοι, γιατί αυτό η εικόνα όλων αυτών που είδαμε, ναι, μας έκανε να σκεφτούμε ότι... Είναι βανδαλισμοί, τελικά... δεν είναι απλά καταστροφές, είναι βανδαλισμοί. Ναι, είναι ο τρόπος, είναι η εικόνα, είναι οι άγιες αυτές οι μέρες που, ναι, που έγινε όλο αυτό. Ο κόπος κάποιων ανθρώπων που έβαλαν και φυσικά αναρωτιόμαστε... Αυτό μας αξίζει. Είναι τελικά αυτό που μας αξίζει. Μεγαλώνουμε δηλαδή τα παιδιά μας, όλοι μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε μια πόλη στολίδι, έχουμε μια πόλη που προσπαθούμε να την αναδείξουμε, που έχουμε μηνύματα από όλο τον κόσμο για την ομορφιά της. Και τελικά αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι αυτή ακριβώς η εικόνα. Δεν μιλάω φυσικά για όλο τον κόσμο, έτσι. Άκουσα προηγουμένως που είπατε για τις ηλικίες. Ναι. Ναι, λοιπόν, είναι παιδιά. Είναι παιδιά. Α, είστε βέβαιοι ότι είναι παιδιά, έτσι. Πώς το ξέρετε αυτό, κύριε Θεοφάρη? Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είδανε κάποια κινητικότητα, κάποιες περιφορές. Και θεωρώ ότι δεν έχουν κάποιο λόγο. Αυτά έχουν συμβεί τις νυχτερινές ώρες όταν όλη η Καστοριά κοιμάται? Όχι μόνο τις νυχτερινές. Έχουν συμβεί, ας πούμε, τα πρώτα δείγματα ήταν στη Μεγάλη Συναυλία, με το Σταβέντο. Εκεί λοιπόν είδαμε κάποιες συμπεριφορές, προσπαθήσαμε να συζητήσουμε, προσπαθήσαμε με ήρεμο τρόπο να πούμε κάποια πράγματα, θεωρώντας ότι θα λάβουν το μήνυμα, αλλά δυστυχώς νομίζω ότι χτυπήσαμε κλειστές πόρτες. Εσείς, να το προεκτείνω λίγο, γνωρίζετε και ποια παιδιά είναι εκτός από το ότι είναι παιδιά? Όχι, δεν γνωρίζω ποια παιδιά είναι. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν, χωρίς να φυσικά να ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε, έτσι. Ναι. Να υπάρχει, ας πούμε, αποδεικτικό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που είδανε τα παιδιά. Και μάλιστα συζήτησαν με για τα παιδιά. Για πόσα παιδιά μιλάμε ότι προέβησαν σε αυτές τις καταστροφές? Είναι αρκετά παιδιά. Νομίζω είναι δύο παρέες οι οποίες έχουν αρκετά άτομα μέσα. Αρκετά παιδιά. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό? Κύριε Νατσούλη, να σας πω, δεν ξέρω. Είμαστε τόσο βαθιά λυπημένοι, γιατί η προσπάθεια είναι τόσο μεγάλη από όλους μας. Βλέπω ότι δηλαδή συνεργαζόμαστε όλοι, και φορείς και οι αιρετοί και ο Δήμος, όλοι συνεργαζόμαστε για αυτό το αποτέλεσμα και για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Και τελικά δεν υπάρχει, δεν μιλάω για επιβράβευση, μιλάμε για αναγνώριση, μιλάμε για τρόπο ζωής. Είναι δυνατόν δηλαδή, και λυπάμαι ιδιαίτερα, γιατί ξέρω ότι γνωρίζουν και οι γονείς τους. Το λυπάμαι γι' αυτό. Α, πιστεύετε ότι οι γονείς τους γνωρίζουν? Κάποιοι δηλαδή, λοιπόν, ναι. Σήμερα υπάρχουν λοιπόν γονείς στην Καστοριά που ξέρουν ότι τα παιδιά τους έκαναν αυτό το πράγμα κατώ? Ναι, γιατί κάποιοι έκαναν παρατήρηση την ώρα που γινόταν οι πρώτες καταστροφές, μικρού μήκους ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι παρατηρήθηκαν και το άφησαν και πέρασε έτσι. Και έτυχε την ώρα που παρατηρήθηκαν να είναι και οι γονείς τους εκεί, έτσι. Θεωρώ ότι το κυριότερο πράγμα σε μια κοινωνία είναι η παιδεία. Η παιδεία σε όλους τους τομείς. Αυτό το πράγμα δυστυχώς για μας εδώ φτύνει. Δεν μπορώ να ξέρω επίσης τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους τα παιδιά. Είναι απλά μια περισκεψία της στιγμής, είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάποια προβλήματα, είναι η εποχή, τι μπορεί να είναι? Τι προσπαθούν να αποδείξουν, τι αυτό προσπαθούν είναι σίγουρο. Να αποδείξουν, τι προσπαθούν κάτι. Να αποδείξουν. Κύριε Τσούλη, όλες τις εποχές
ξέρουμε ότι η νεολαία, τα παιδιά τέλος πάντων, αντιδρούν με περίεργο τρόπο, επαναστατούν. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ζήσαμε κι εσείς και εμείς και οι επόμενοι θα τα ζήσουν. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, που αυτό στην ουσία είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι για τον κόσμο, για τα παιδιά, είναι για τη δική τους διασκέδαση. Συγγνώμη, νιώθεις εκείνη την ώρα, ας πούμε, ειδονή, νιώθεις ωραία, όμορφα, όταν βλέπεις ότι μια δουλειά που άνθρωποι κατανάλωσαν ώρες για να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι, κυριολεκτικά όμως ώρες, να την καταστρέφει σε 5 λεπτά. Δηλαδή, τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή, τι είναι αυτό δεν που ξέρω, σε... Τι να πω. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την... Είναι κατάδια για μένα. Είναι κατάδια. Πίστεψτε με, το συζητήσαμε πάρα πολύ, αλλά πραγματικά αυτό που βλέπω και με λυπεί είναι ότι όποια προσπάθεια δηλαδή και να γίνει θα πέσει στο κενό στην ουσία. Αυτό βλέπω. Ναι, πραγματικά. Έχετε πολύ δίκιο τώρα. Μας στέλνουν μηνύματα εδώ οι φίλοι μας που μας λένε ότι και πέρσι που έγιναν ζημιές μπροστά στους πατεράδες θα τα έκανε. Και πέρσι που έγιναν, λέει, ζημιές. Ναι. Το έβλεπα, λέει, και εγώ, λέει, εδώ μας στέλνει μου μήνυμα μπροστά στους πατεράδες θα τα έκανε. Στους γονείς. Κοίταξε, εγώ πρέπει να το πω. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Είναι λοιπόν συμπεριφορές οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι ακραίες. Αλλά όταν υπάρχει συμμόρφωση, συζήτηση από το σπίτι, από την οικογένεια, από τους δασκάλους, τους τέλος πάντων. Διορθώνονται πράγματα, πραγματικά. Διορθώνονται. Έτσι, έτσι. Δεν γίνεται να πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ θα κάνω μήνυση κατά γνώστου. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Γιατί εννοείται ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ούτε κάμερες λόγω των προσωπικών δεδομένων. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να πιέσουμε κάποιους ανθρώπους και να αποδειχτεί τέλος πάντων η υπαιτιότητα. Ούτε η φύλαξη θεωρώ εγώ ότι είναι. Πάντως νομίζω για τις κάμερες υπάρχουν βεβαίως και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι για τη διαφύλαξη της δημοτικής περιουσίας, δηλαδή της περιουσίας όλων μας, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος πραγματικά ο χώρος να φυλάσσεται. Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν το θεωρώ λύση. Δεν το θεωρώ καθόλου λύση αυτό. Η λύση δεν είναι δεν είναι τα δεδομένα. Πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Γιατί δηλαδή πρέπει κάθε φορά να βάζουμε κάποιον να τα φυλάει. Και φυσικά να σας πω και κάτι άλλο. Όλοι έχουμε ταξιδέψει, έχουμε βγει έξω και όλοι θαυμάζουμε λοιπόν όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις οι οποίες είναι όμορφες, στολισμένες, διακοσμημένες και ερχόμαστε εδώ στη δική μας την περιοχή, στη δική μας την πόλη και καταστρέφουμε τη δική μας περιουσία. Αυτό για μένα είναι λάθος παιδεία, κύριε Νατσούλη. Λάθος δρόμος. Είναι μεγάλο, είναι φοβερό. Δεν είναι η αξία οικονομική, δεν είναι η αξία των ευρώ αυτή τη στιγμή. Είναι συμπεριφορές. Και το ερώτημα είναι αν σήμερα κάνουμε αυτές τις ζημιές σε αυτή την ηλικία, την μικρή ηλικία, αύριο που μεγαλώσουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή δεν μας φτάνει να καταστρέφουμε. Κάποια στιγμή παραπάνω μπορεί να χρειαστεί και άλλα πράγματα να κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Για να ικανοποιήσουμε δεν ξέρω τι. Το πιο μυαλό μας, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά. Δεν ήταν και μοναδικά. Ξέρουμε ότι πετάνε τους κάδους στη λίμνη, σπάζουν ό,τι βρουν μπροστά τους, παγκάκια, φανάρια. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα αυτό για την κοινωνία μας. Που υποτίθεται Καστοριά λέγαμε και λέγαμε τι ησυχία είναι αυτή η πόλη. Εδώ όμως αρχίζουμε και βλέπουμε φαινόμενα τα οποία δεν είναι τουλάχιστον προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω. Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά θα ήθελα να παρακαλέσω, εντάξει, ας πούμε ότι έγινε. Αλλά πραγματικά. Έγινε, αλλά διορθώνεται αυτό που έγινε τώρα. Γιατί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Από είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί και αυτή τη στιγμή να γίνουν όλες αυτές. Και ό,τι το χαιρόμασταν τις προηγούμενες μέρες, το λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Πόσο ωραία εικόνα ήταν που πήγαιναν τα παιδάκια μικρά. Έτσι. Να κάτσουν μέσα στο τρενάκι, να βγουν μια φωτογραφία, να πάνε στα σπιτάκια. Δηλαδή ήταν τόσο ωραία εικόνα αυτή. Με τους γονείς τους, τα παιδιά τα μικρά και να έρχεται αυτό το πράγμα χθες και να... Μα στην ουσία η προσφορά ήταν για τα παιδιά, να το πω έτσι. Η προσφορά όλης αυτής, ναι μεν εμείς χαρήκαμε και εννοείται ότι όλη αυτή η διακοσμητική που κάναμε σε όλο το χώρο ήταν κάτι που πραγματικά μας έκανε να νιώσουμε ωραία. Αλλά η προσφορά ήταν για τα παιδιά και ήταν τα ίδια τα παιδιά που δεν ξέρω πραγματικά ορμόμενα από πού και δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει και κάποια συμμόρφωση γιατί αυτό δεν θα έχει τέλος. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση δεν θα έχει τέλος. Εσείς λοιπόν... Εσείς λοιπόν θα καταθέσετε την μήνυση κατά γνώστων. Φυσικά. Σαν αρμόδια αντιδήμαρχος. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρω αν το θέμα το έχετε συζητήσει. Γιατί είναι από την άλλη κεντρικότατο σημείο. Είναι ό,τι πιο κεντρικό μπορούμε να έχουμε στην Καστοριά με συνεχόμενη και τη διέλευση αστυνομίας κτλ.
Δεν ξέρω εάν από την πλευρά της αστυνομίας υπάρχει κάτι το οποίο ίσως δεν μπορεί να ανακοινωθεί τώρα. Ίσως η αστυνομία είναι σε κάποιο δρόμο. Δεν ξέρω. Σε αυτό το κομμάτι έχετε να μας πείτε κάτι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Πιστεύω ότι θα κάνουν έχουν κάνει και θα κάνουν τις ερευνές τους, αλλά δεν το γνωρίζω. Ούτε, δεν υπάρχουν, πιστεύω, ούτε αποτελέσματα των ερευνών αυτή τη στιγμή. Είναι σε αυτή τη φάση. Τώρα εγώ θα το συζητήσουμε μαζί τους βέβαια. Ναι. Πραγματικά είμαστε όλοι είμαστε λυπημένοι. Δηλαδή και ο Δήμαρχος είναι δυνατόν. Αυτή η προσφορά που μέσα στην καρδιά. Πρέπει να κατανοήσουμε κάτι, κύριε Νατσούλη. Ότι αυτή είναι περιουσία δική μας, όλων μας. Δεν είναι ούτε δική σας ούτε δική μου. Ναι. Είναι όλων των πολιτών του Δήμου. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Όλοι μας. Πόσο θλίψη λοιπόν τέτοιες μέρες μάλιστα. Και επαναλαμβάνω, δεν θα μείνουν εδώ. Δηλαδή, σήμερα είναι το πάρκο το Χριστουγεννιάτικο, αύριο θα είναι έτσι. Το οτιδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δεν είναι έτσι. Θέμα δηλαδή επιλογής. Δεν ξέρω, τουλάχιστον θα προσπαθήσετε λίγο-λίγο να βελτιωθεί η κατάσταση, ναι, αν μπορεί ναι, να βελτιωθεί κάπως. Ναι. Θα γίνει προσπάθεια και θα μπορούμε να αλλάξει η εικόνα. Πάντα με ενδιασμό για το αύριο. Γιατί... Θα έρθει και ο ξένος ο κόσμος, θα δει τι είναι αυτό θα πει εδώ πέρα, τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Μα είναι πολύ άσχημη εικόνα. Θα φύγουν και με αυτήν την εικόνα, δηλαδή, εκτός από την άλλη εικόνα, θα φύγουν και με αυτήν την εικόνα. Και με αυτή την εικόνα. Όσοι θα έρθουν εδώ, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρη. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε στην βάση του, στη ρίζα του, γιατί να βρούμε την αιτία αυτού του πράγματος. Ώστε αν μπορέσουμε να το διορθώσουμε, να το θεραπεύσουμε. Μακάρι. Αλλά πάρα πολλά πράγματα ξεκινούν από την ίδια την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή χρονιά, κύριε Νατσούλη. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.